Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στον χώρο της εστίασης. Την εκτίμηση ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει το άνοιγμα της εστίασης στην περίοδο των Χριστουγέννων, προχώρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης με σημερινές του δηλώσεις. Θα το δούμε το θέμα, να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα στην εστίαση, σε αυτά τα καταστήματα που λειτουργούν σήμερα, στο takeaway και delivery, αλλά και το τι μέλη γενέστε. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Καφετεριών Κοζάνης, τον κύριο Αλέκο Βουτηρή. Κύριε Βουτηρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατσά. Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η εικόνα που έχουμε όσον αφορά το τι θα, πώς θα στηριχθεί η εστίαση, ακούσαμε τον υπουργό σήμερα, τον κύριο Γεωργιάδη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να λέει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους λοιμοξολόγους και ότι είναι δύσκολο το άνοιγμα της εστίασης στην περίοδο του Χριστουγέννου. Τι εικόνα έχετε εσείς από τα σωματεία σας και από τις ομοσπονδίες? Εμείς σίγουρα δεν αμφισβητούμε τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων και των επιστημόνων και πάντα και εμείς πάμε σύμφωνα με τις οδηγίες τους και τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των καταστήματών μας. Από εκεί και πέρα, να σας πω την αλήθεια, υπάρχει συζήτηση και με την Ομοσπονδία αλλά και με συναδέρφους από άλλες πόλεις και σωματεία ότι και να μας επιτρέψουν να ανοίξουμε για 15 μέρες το λεγόμενο χωριόν, ίσως δεν ανοίξουμε και από μόνοι μας. Έτσι, γιατί η στοχοποίηση που έχουμε δεχτεί, δηλαδή να ανοίξουμε 15 μέρες και να τροποθούμε τις αμαρτίες όλης της πανδημίας πάλι εμείς, μετά να ξανακλείσουμε ενδεχομένως. Δηλαδή, άμα παράδειγμα σας επιτρέψουν να δουλέψετε 15-20 μέρες και με μέτρα που λένε κάποιοι απλέξικλας και λοιπά, σκέφτεστε να μην ανοίξετε? Υπάρχει πρόταση, ναι, να μην ανοίξουμε καν για 15 μέρες. Γιατί το να προμηθευτούμε πλέξικλας είναι ένα κόστος. Το να ξαναμπούμε σε λειτουργία και να βάλουμε φουλ τους εξαιρεσμούς και όλα αυτά τα οποία έχουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, νομίζω, και ταυτόχρονα να λειτουργήσουμε με το 1 τρίτο των καταστημάτων μας, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει ώστε να προχωρήσουμε. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Μάλιστα. Και εσείς μιλάτε συνέχεια με τις ομοσπονδίες, με τις πανελλήνιες ομοσπονδίες για να δείτε τι θα γίνει. Βέβαια, υπάρχει συνεχής έτσι, ενημέρωση και ενημερώνουμε, όπως επίσης βέβαια υπάρχει. Έτσι και κατά της Κοζάνης γίνεται ένα ίδρυμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σκάνδαλο που πρέπει λίγο οι βουλευτές μας να το αναπτύξουν. Και τι να... εννοείτε δηλαδή, τι σκάνδαλο υπάρχει? Η Κοζάνη είναι 21 μέρες περισσότερες κλειστά. Ναι. Ότι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα η επιστρεπτέα προκαταβολή όμως που δίνεται για την περιοχή μας είναι ακριβώς η ίδια όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι κλείσαμε 21 μέρες νωρίτερα. Και παρεπιπτόντως, δεν είμαστε δικαιούχοι των έκτακτων επιδομάτων που έχουν ανάγκη. Είναι μόνο εργαζόμενοι. Το έχετε θέσει στις πανελλήνιες ομοσπονδίες σας, στο επιμελητήριο Κοζάνης και σε όλα αυτά τα να παρέμβουνε? Στο επιμελητήριο έχουμε αυτή τη στιγμή, ύστερα από πρόταση του δικού μας σωματείου, σε λίγη ώρα από τώρα συνάντηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαρή, ναι, και με αντιπροσωπεία των εμπορικού συλλόγων, τον κύριο Δραγατσίδα, με τον κύριο, έτσι, να Μάλιστα. πάρουμε που κινούν κάποιες αποφάσεις ώστε να άρουμε αυτή την αδικία. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή τα... μας. Ωραία, αυτή τη στιγμή τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής είναι κλειστά. Κάποια λειτουργούν ως takeaway και delivery, όπως και κάποια μαγαζιά με φαγητό. Αυτή τη στιγμή μόνο την επιστρεπτέα προκαταβολή παίρνετε πίσω, τίποτα άλλο? Παίρνουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει μάρτυρες από το πρωί, είναι λιγότερη από τα επιδόματα, από το έκτακτο επίδομα. Δηλαδή, ένας συνάδελφος, αν πάρει 1.200-1.300 ευρώ που έχουν πει ότι παίρνει, ουσιαστικά τα 600 ευρώ είναι δικά του. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα είναι δάνειο, τα οποία πρέπει να επιστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι οι φετινές γιορτές δεν θα μοιάζουν με καμία εορταστική περίοδο, κύριε Βουτήρη. Δεν άκουσα. Οι φετινές γιορτές δεν θα μοιάζουν με καμία εορταστική περίοδο, είπε ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εντάξει. Αυτό, όπως και πέρυσι και του Πάσχα δεν ήταν ίδιο, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμεί δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτά που λένε οι επιδημιολόγοι. Σαφώς και δεν πρέπει να είναι έτσι. Βλέπουμε 100 θάνατοι. Εννοείται και εμείς ζούμε και αντιλαμβανόμαστε το γενικό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είμαστε αντίθετοι ως προς το... Μάλιστα. Επειδή τα μαγαζιά αυτή την περίοδο, take away και delivery, είναι ανοιχτά,
τι εικόνα έχετε, υπάρχει έστω αυτή είναι η ελάχιστη κίνηση. Είναι εξαθλιωτική εικόνα, δεν υπάρχει κίνηση. Δηλαδή, λίγο ένα-δύο μέρες που μπήκαν τα επιδόματα στους εργαζομένους, λίγο κινήθηκε, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει κίνηση. Είναι, δηλαδή, ο τζίρος είναι, τι να πω, 90% κάτω, μην πω 100%. Και, δεν υπάρχει. Ουσιαστικά μένουμε ανοιχτοί για να αισθανόμαστε ενεργοί πολίτες και να μην έτσι μην καθόμαστε όλη μέρα σπίτι. Λογικό. Τώρα, επειδή την Πέμπτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει τεθεί ως πρώτο θέμα, το έχετε ζητήσει, τη στήριξη της εστίασης στη Δυτική Μακεδονία. Το ζητήσατε ως θέμα από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Φροσίνη Ντιό. Είναι πρώτο θέμα. Με τι εισήγηση πάτε, δηλαδή τι ζητάτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή για το χώρο της εστίασης, κύριε Αντιπρόεδρε? Εμείς είχαμε επιθυμηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και κατά την περίοδο του πρώτου lockdown. Ναι. Είχαμε καταθέσει τα προβλήματά μας και παρουσιάσαμε τα αιτήματά μας. Τώρα επανερχόμαστε ζητώντας ξανά τη στήριξη της περιφέρειας, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάστασή μας έχει χειροτερέψει από το πρώτο lockdown. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα άλλα μέτρα ανακούφισης που σχεδιάστηκαν από την κυβέρνηση για να αμβλύνουν τις συνέπειες του πρώτου lockdown είναι ήδη ανεπαρκή. Και θα ξαναεπιθυμίσουμε και στην περιφέρεια ότι είμαστε κλειστοί ήδη 21 μέρες, περισσότερες από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη τη χώρα. Εκεί ζητάμε ένα πρόγραμμα μη επιστροφιάς προκαταβολής αποκλειστικά για την εστίαση, χωρίς κριτήρια που οδηγούν στον αποκλεισμό πολλών συναδέρφων. Ζητάμε στήριξη επιδότησης των εργαζομένων και ιδιαίτερα όσων θέθηκαν σε αναστολή, γιατί τα προγράμματα που βγήκαν από τον ΑΕΔ είναι για να γίνει πρόσληψη ανέργων. Εμείς δεν θέλουμε να προσλάβουμε ανέργους, θέλουμε να κρατήσουμε, να μην απολύσουμε αυτούς που έχουμε βάλει στην αναστολή ήδη. Ζητάμε το ΦΠΑ να οριστεί στο 6% λαμβάνοντας υπόψη και την ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση που περνάμε στα πλαίσια της μεταβατικής περίοδου της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα. Αυτά τα θέσατε στην περιφέρεια. Και στο Δήμο Κοζάνης και στους αντίστοιχους Δήμους έχετε σκεφτεί να ζητήσετε κάτι παρόμοιο? Ναι, έχουμε συναντηθεί με τον ίδιο τον Δήμαρχο, με δική του πρωτοβουλία τις προηγούμενες ημέρες. Ο ίδιος μας υποσχέθηκε ότι θα αφαιρεθούν αναδρομικά όλα τα δημοτικά τέλη που έχουμε πληρώσει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και βέβαια όλα αυτά σε συνεννόηση μας είπε ο Δήμαρχος με το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλία μόνος του αν δεν υπάρχει τέτοιο. Είπε ότι θα σταθεί δίπλα μας. Περιμένουμε και οι υποσχέσεις του να γίνουν αξιάμεσα, γιατί ήδη έχουμε αργήσει και ήδη δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς. Και εσείς τις δικές σας υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θα περιμένουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε και τις αποφάσεις τις επόμενες ημέρες και θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.